προτεραιότητες και συμπεράσματα που προκύπτουν από τις διαθέσεις των συμμάχων σχετικά με τα χρόνια του πολέμου. Πίστη σε ένα μοναδικό κοσμικό τύπο του δυτικού πολιτισμού, όπου η Ατλαντική κοινότητα παρουσιάζεται ως το αποκορύφωμα της ανθρώπινης πρόοδου. Ιδεολογία του αντιφασισμού, σύμφωνα με την οποία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος του 1939-45 γίνεται αντιληπτός σαν το ειδοποιό γεγονός στο θρίαμβο του καλού επί του κακού. Μια δαιμονολογική αιμονή με τη Γερμανία, τον δύο φορές ηττημένο εχθρό και κύρια αιτία των ευρωπαϊκών δεινών. Παρατήρησε ωστόσο ότι η γερμανική κουλτούρα δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την γερμανική πολιτική. Μια επίοικης ρομαντική άποψη τόσο της Τσαρικής Αυτοκρατορίας όσο και της Σοβιετικής Ένωσης, στρατηγικού συμμάχου στην Ανατολή, της κοινώς λεγόμενης Ρωσίας. Τα έκδηλα ελαττώματα της Ρωσίας δεν πρέπει ποτέ να κατατάσσονται μαζί με αυτά του εχθρού. Την αποσιοποιημένη αποδοχή της διαίρεσης της Ευρώπης σε δυτικές και ανατολικές σφαίρες επιρροής. Τη μελετημένη παράβλεψη όλων των γεγονότων που δεν προσδίδουν αξιοπιστία στα ανωτέρω.